Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, και πάλι μαζί από το κλειστό τα δύο αωράκια για το νοκάουτ παιχνίδι της φάσης των 16 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των εφήβων έως και 19 χρονών. Θα είμαστε μαζί σας έως και το τέλος του αγώνα, με την πρόκριση, θέλουμε να πιστεύουμε, της εθνικής ομάδας, στις 8 καλύτερες ομάδες. Επαναλαμβάνω, είναι ένα νοκάουτ παιχνίδι, ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Ο ρεκτής περνάει στη φάση των 8, ο χαμένος όχι, δεν έχει άλλη ευκαιρία να περάσει. Υπάρχουν οι διαφορές μεταξύ Ευρώπης, Αμερικής, Ασίας και Αφρικής. Αυτό είναι δεδομένο, γιατί κατά τη διάρκεια της χρονιάς παίζει μεγάλο ρόλο ο τρόπος με τον οποίο παίζουν τα παιδιά. Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία συνέχεια να πούμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, η ελληνική ομάδα με τον Βασίλη Τολιόπουλο, τον Μιχάλη Λούτζη, τον Θωμά Κώτα, ο Τάιερ Ντόρση, Κώστας Μίτογλου, Βασίλης Μουράτος, Διονύσης Κουλίδας, Γιώργος Σαλμπούρης, Σωτήρης Μπιλής, Δημήτρης Σαμάτης ο αρχηγός ομάδας, Γιώργος Παπαγιάννης ακολουθεί από πίσω, όπως βλέπετε, ο ψηλότερος παίκτης ομάδας, και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μέσα σε αποθέωση. Για να δούμε αν θα παίξει καθόλου σήμερα. Έλα! Ελλάδα-Τινησία λοιπόν, στο παιχνίδι που θα οδηγήσει στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, του κόσμου, το συγγνώμη. Να, η σύνθεση της ελληνικής ομάδας με τον Λιόπουλο, Λούτζη, Κώτα, Ντόρση, Μίτογλου, Μουράτος, Κουλίδα, Τσαλμπούρη, Μπιλή, Σταμάτη, Παπαγιάννη και Χαραλαμπόπουλο. Λοιπόν, η Ελλάδα με τον Μουράτο, τον Σταμάτη, τον Λούτζη και όχι τον Σκουλίδα σε σχέση με τα Λαμάτ στην αρχή πεντάδα, τον Μίτογλου και τον Παπαγιάννη. Οι Τινήσιοι που προσπαθούν με τον Μετνάνη χάνουν την μπάλα. Λοιπόν, ναι, Βαγγέλη. Όχι για αυτά που συμβαίνουν στο παρκέ, αλλά για αυτά που συμβαίνουν, για αυτό που συμβαίνει εκτός παρκέ. Βλέπουμε τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Δεν ξέρω αν ο σκηνοθέτης μας, ο Νίκος Βόμπος, μπορεί να δώσει αυτό το πλάνο. Το έχει δώσει ήδη, ναι, Βαγγέλη. Το έχει δώσει ήδη. Είναι... Έκανε κανονική προθέρμανση σήμερα μαζί με τους υπόλοιπους. Τώρα πάλι ζεσταίνει το χτυπημένο του πόδι, το χτυπημένο του αστράγαλο. Ίσως να πάρει μικρό χρόνο συμμετοχής σήμερα, μπορεί και να μην παίξει καθόλου αν δεν χρειαστεί. Το βέβαιο είναι ότι μετά το αυριανό ρεπό θα τον δούμε την Παρασκευή να αγωνίζεται. Σε δύσκολο μάθημα. Είναι καλά το παιδί, ευτυχώς. Σε δύσκολο μάθημα. Η baseline πάσα στο Σκουλίδα. Σκουλίδας προσπαθεί, τρέχει πιο γρήγορος όλων. Ο Μπιλής, ο οποίος παίζει με πολύ ενέργεια. Έβαλε πολύ ενέργεια στην ομάδα ο Μπιλής. Ναι, το παιδί βοήθησε αρκετά και στο αμυντικό κομμάτι, όπου έγιναν μερικές αλλαγές και έμεινε μπροστά στον παίκτη τον Γκάρ. Αλλά και στην επίθεση διάβασε κάποιες πάσεις από το low post. Και φυσικά στο δεύτερο δεκάλεπτο βελτιωθήκαμε και στο set παιχνίδι, όπου βρήκαμε εύκολα και καλά σουτ και τα πήραμε με πολύ καλή ισορροπία, γι' αυτό και ήταν και εύστοχο. Ο Σαϊντάνης στραβοπάτησε και αποχωρεί στη θέση του Γκεμπελαουή για την ομάδα της Τινησίας. Πρέπει βέβαια να φύγει από την προέκταση των γραμμών του γηπέδου για να μην χτυπήσει κάποιος άλλος. 13-34 η επαναφορά από τον Τολιόπουλο. 14 δευτερόλεπτα για τη ρίξη επίθεση ελληνική ομάδα. 7-3 για το ημίχρονο. Η ελληνική ομάδα προηγείται με ένα μεγάλο σκορ 34-13. Έχει δώσει και κάποιες στιγμές σόου μέχρι στιγμής. Τολιόπουλος για 3. Μπιλής πολύ ψηλά. Την μπάλα φτάνει στον Κώτα. Ιβέρ κίνηση. Ωραία στον Μπιλή. Ο Πεσπανιωνίου προσποιείται. Ωραίο καλάθι. 13-36. Η ελληνική ομάδα δεν έχει χάσει καθόλου, βγάζοντας τους θεωρητικά πρώτους 5. Και η ώρα του Χαραλαμπόπουλου. Η ώρα του Χαραλαμπόπουλου και το γήπεδο χειροκροτά. Μετά από 3 αγώνες,
ο διεθνής παίκτης του Παναθηναϊκού, θα περάσει το παιχνίδι. Airball, η μπάλα φτάνει στον Ντόρση και από εκεί στον Σκουλίδα. Ντόρση κεφάλι, ο Αμερικανός έχει χώρο μπροστά του. Σκουλίδας απέναντι στην ζώνη, το Λιόπουλο στην κορυφή. Σκουλίδας χαμηλά για τον Κότα με τον Κεμπελαούι πάνω του. Double team εκεί. Και να ο ελεύθερος παίκτης ο Σκουλίδας. Η έξτρα πάσα στον Ντόρση. Πολύ ωραία. Το σουτάρι. Το Λιόπουλος ψηλότερα. Νέα δευτερόλεπτα για την ελληνική ομάδα. Το Λιόπουλος χαμηλά για τον Κότα που έχει καλή τεχνική κατάρτιση για το ύψος του. Είναι 2-6. Και η ώρα του Χαραλαμπόπουλου, κυρίες και κύριοι. Το γήπεδο όλο χειροκροτά την είσοδο του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Έξω Σκουλίδας με δύο τρίποντα και μέσα ο Χαραλαμπόπουλος. Ακούτε τι γίνεται. Ο στάρ της ομάδας αυτής, ο κορυφαίος παίκτης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πέρσι. Η μπάλα φτάνει στον Μπιλί. Το Λιόπουλος, Ντόρση. Ωραίο πρώτο βήμα, γρήγορο, εκρηκτικό με ταμπλό αστοχή. Πολύ ψηλά ο Ντόρση. Επιμένει, άτυχος εδώ. Κακή εκτίμηση της κατάστασης από κοντά. Κρατάει μπάλα, Χαραλαμπόπουλος έχει πατήσει γραμμή, αν ήταν καλά. Και είναι βήματα, για την, βήματα. Είναι για την ομάδα της Θυνησίας. Για να δούμε εδώ. Είδαμε την προηγούμενη φάση. Και για την Θυνησία ο Μπεν Μακλούφ κατεβάζει μπάλα, ενώ είπαμε και ο Χαραλαμπόπουλος. Χαραλαμπόπουλος. Ένας... Εδώ το σουτ τριών πόντων από τον Τζαουάντι. 16-36, να ο Χαραλαμπόπουλος. Μπεν Μακλούφ κλέβει. Τρέχει ο Τολιόπουλος. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι δεν αρκεί ένα παίκτη να επανέλθει από τον τραυματισμό. Θέλει και κάποιο χρονικό διάστημα να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση, έτσι. Εντάξει, αυτό δεν ήταν. Ήταν λίγο νευρικό, επειδή είχε καιρό να παίξει. Δεν μιλάω για το λάθος, όχι γενικά μιλάω. Ναι, ναι, φυσικά χρειάζεται. Χρειάζεται και χρόνο και λεπτά. Και λεπτά συμμετοχής. Και ώρες πτήσης που λέγαμε. Γιατί άλλο είναι να κάνεις μόνο προπόνηση, να τρέχεις το γήπεδο μέχρι την αποθεραπεία σου και άλλο να μπει σε ρυθμό αγώνα. Μπερδεύεται εκεί ο Μπεν Μακλούφ. Τολιόπουλος. Τολιόπουλος ψηλά για το Τόρση. Το ωραιότερο καλάθι του αγώνα και ένα από τα ωραίτερα της ελληνικής ομάδας του τουρνουά. Απίστευτη φάση με την πάσα του Τολιόπουλου. Άλλη η χούπα από τον Τάιλερ Ντόρση. Νομίζω ότι ο Ντόρση είναι ιδιαίτερα θέμα. Δεν είναι ο κλέψιμο. Κότας. Κότας περνάει από όλο τον κόσμο. Κότας φάουλ. Κρίμα γιατί θα έκανε κάτι θεαματικό εκεί ο ψηλός του ΠΑΟΚ. Ένας δυναμικός και αρκετά καλά σε τεχνική κατάρτιση τεχνικός ψηλός στα 2-6. Ετοιμάζεται και ο Μουράτος στη θέση του Τολιόπουλου. Δείχνουν διάθεση τα παιδιά να παίξουν όλοι. Ιδιαίτερα τα παιδιά από τον πάγκο μπήκαν με πάρα πολύ όρεξη. Ο Ντόρση έχει 13 πόντους, 4 rebound, 2 assists σε 8 λεπτά παρακαλώ. Χαραλαμπόπουλος επανεμφανίζεται, time match λίγο μαζί. Και το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος, Σκουλίδας χαμηλά, ο Τσαλμπούρης πρέπει να καρφώσει εκεί, αλλά ο Γκεμπελαουί τον εμποδίζει, μπάλα κολλάει μεταξύ Στεφάνης και Ταμπλό. Ξεκίνησε πολύ μακριά και γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσε. Εδώ σε επανάληψη. Έγινε και φάουλ. Χαραλαμπόπουλος, Τσαλμπούρης χάνει την μπάλα. Έρχεται ο Λούτζης. Το Λιόπουλος με τη μία, πρώτος χρόνος για τον Χαραλαμπόπουλο. Το Λιόπουλος, αδύνατη πλευρά, Λούτζης αμαρκάριστος. Με καμπύλη μπάλα μέσα, 62-26. Και να βελτιώσουμε αυτό το παιχνίδι ώστε να έχουμε άλλη μια λύση με οποιοδήποτε αντίπαλο χτυπώντας κοντά στο καλάθι, είτε με επίθεση κανονική είτε με επιθετικό rebound. Νομίζω ότι ένας 3-1 με προσαρμογές συνεχίζεται, σκουλίτες από τη γωνία. Και 3-2 το γυρίζουμε, 3 μπροστά, 2 πίσω. Και το Λιόπουλο, ο Σκουλίδας κάθε στον πάγκο, συγγνώμη, με 11 πόντους, ένα rebound. Σε 13 λεπτά, εξαιρετική συνεισφορά και αυτού. Τύπο σταμάτης το Λιόπουλος, Λούντζης, 3 γκάρ και δίδυμη υπήρχε, έτσι. Ναι. Ποτέ στην ιστορία μια ελληνική ομάδα δεν έχει παίξει με 2-16-2-17 στην ίδια πεντάδα. Δεν είχαμε κιόλα, γι' αυτό το λέω. Δεν είχαμε κιόλα. Τσαλμπούρη, χαμηλά η προσποίηση από τον Λιόπουλο, φάουλ από Παπαγιάννη. Επίση ένα μεγάλο project του Λιγκ Μπάσκετ, ο Γιώργος Παπαγιάννης. Φυσικά. Πολλά προσόντα το παιδί. Το βλέπετε εδώ. 2 χρόνια high school στην Αμερική. Επέστρεψε πέρσι το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό. Διφ. Ξεκίνησε 14 χρονών με τον Πεντουλάκη στο Περιστέρι. Είναι ο μικρότερος ηλικία παίκτης που έχει παίξει ποτέ στην αλφαβήτα κατηγορία.
Παρεμβαίνετε εσύ 16 ήσουνα, όταν είχες παίξει στην Α1. 1975, ναι. Η Ελλάδα φέτος έχει δύο διοργανώσεις, παρακαλώ. Έχει αυτή και στις 23, κοινό στο Βόλο, το Under 18, κάτω το 18. Λούντζης, ταχύτατος, τάπα, φάουλ. Το Γκανούνι, Παπαγιάννης εκεί εωρείται, στη Στεφάνη. Σταμάτης και το Λιόπουλος που έχουν να σηκώσουν τον Λούντζη. Αυτά τα παιδιά είναι από την Παμπέδο μαζί. Εδώ, στην επόμενη φάση. Το φάουλ, ψηλά. Εδώ ο Ηλίας Μαθαδόρου, ο κόουτς Τσάινγκ. Φιλιάς Κυψιάς. Αουίτσι, πολύ ψηλά από Παπαγιάννης, δεσπόζει του καλάθιου. Μουράτος. Με 7 assist μέχρι στιγμής ο Μουράτος. Κορυφαίος πασέρ του αγώνα. Σαλμπούρης, Παπαγιάννης χαμηλά. Παπαγιάννης, η διαγώνια πάσα έξω. Ντόρση, σταγμός, Μουράτος στα 5. Στα 4, στα 3, στα 2. Καθυστερεί, σταμάτησε την εκνοή, αστοχή. Προσπαθεί ο Παπαγιάννης και ο Τσαλμπούρης, η μπάλα στο Τσαλμπούρη. Θα μπορούσε πριν ο Μουράτος αντί να κάνει τρίπλα να δώσει άλλη μια έξτρα πάσα πιο δίπλα στο σταμάτη. Μουράτος, πάσα δεν είχε μέλλον. Ετοιμάζεται το Λιόπουλος και το φάουλ πάνω στον Τιφ. Το Λιόπουλος θα περάσει στον αγώνα. Ο Λιόπουλος με 7 πόντους, 4 rebound, το assist αυτός. Έκανα λάθος, 7 ο Μουράτος, 8 ο Λιόπουλος, δεν το είχα προσέξει. Για τους υπόλοιποι κάτω από δύο πάσες, ο Μουράτος και ο Τσαλμπούρης κάθε στον πάγκο. Για τους τιμήσιους, ο πρώτος πασέρ είναι ο Αντάμι με 4. Ρασίλ για 3. Προσπαθεί με φάουλ ο Μπιλής. Για τον Μπιλή είναι το τρίτο. Μπιλής πρώτος ενέργεια στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, πράγματι. Μπήκε, ήταν καλό στην άμυνα, ήξερε να κάνει φάουλ όταν έπρεπε. Αναφορά στα 14 δευτερόλεπτα. Αντάμι, κακό σουτ. Δεν βλέπω τον Λιόπουλος, βλέπω τον Ντόρση. Ντόρση, ωραία πάσα στο σταμάτη. Το Λιόπουλος, Ντόρση, τρεις πάσα στην περιφέρεια. Μπιλής μέσα. Πολύ ωραία. Εξαιρετική. Τι είναι ωραία η κυκλοφορία της μπάλα. Κυκλοφορία της μπάλα στην περιφέρεια. Και είδες πόσο σημαντικό είναι το spot shoot. Έτσι, το έχει και ο Μπιλής. Βαγγέλη, όλα καλά. Περιμένω για το τελικό σκορ εδώ. Θα σας το πω αμέσως μόλις τελειώσει το παιχνίδι. 30 δευτερόλεπτα έχει πάρει time out ένας από τους δύο προπονητές. Αλλά η διαφορά είναι μεγάλη. Είδαμε το passing για την περιφέρεια, ναι, Βαγγέλη. Είναι στο συν 14 ακόμη για την Ασσαλία. Ρωτάω γιατί μας έχει λείψει εδώ από τον πάγκο. Το Λιόπουλος. Βρίσκει χαμηλά τον Μπιλή. Σταμάτης. Άλλο να πάσει και με την περιφέρεια. Ντόρση, αστοχή, τρέχει, μαζεύει την μπάλα. Αλλά κάνει φάουλ. Τάιλερ Ντόρση από το Maranatha High School στην Πασαντίνα του Λος Άντζελες. Σε μια συζήτηση που έγινε άσχετη του προπονητή του Oregon με τον συνάδελφο τον Νίκο Παϊωάννου, ανακαλύψαμε ότι έχει ελληνικές ρίζες ένας παίκτης. Ενημέρωσε την Ομοσπονδία και κάπως έτσι η μητέρα του Σαμία Κωνσταντινίδη, του Τάιλερ Ντόρση. Και κάπως έτσι ο Ντόρση στα Γαλανόλευκα, στην πατρίδα της μητέρας του. Προσποίηση, Μπούρια από πολύ μακριά, αστοχή, Παπαγιάννης. Παπαγιάννης είναι σαν να παίζει με παιδάκια πολλές φορές. Είναι τεράστιος αλλά κατεβάζει και την μπάλα. Ντόρση, το Λιόπουλος, 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση ελληνικής ομάδας. Το Λιόπουλος, τερβές, τρίπλες. Πολύ ωραία Ντόρση στον Παπαγιάννη, με ταμπλό. Με ισορροπία, που αυτό είναι σημαντικό κοντά στο καλάθι. Δεν είναι μόνο να καρφώνεις, αλλά να έχεις footwork, να έχεις ισορροπία για να τελειώνεις σωστά. Παπαγιάννης το έχει. Πώς. Έχει και hook, και με αριστερό και με δεξί. Απλά πρέπει να μάχεται για να ζητάει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Εκεί που μπορεί πραγματικά να δεσπόζει. Σταμάτης. Πάσα 15 μέτρων στον Μπιλή. Καταπληκτικά στον Ντόρση που θα καρφώσει. Ο Μπιλής κάνει εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα. Είτε πάσα πάνω από τον νόμο. Εξαιρετικό παιχνίδι και από τον Μπιλή. Ο Μπιλής ο οποίος έχει σήμερα 9 πόντους, 1 rebound, 3 assist.
Έχουμε το συνολικά 31 assist. Ναι, Βαγγέλης, ακούμε. Τελικό σκορ Αυστραλία 69, Σερβία 56, η Αυστραλία στις 8, η Σερβία εκτός. Και βεβαίως μια ομάδα λιγότερη για την διεκδίκηση μιας θέσης στο βάθρο. Μην νομίζω ότι οι Αυστραλοί θα το διεκδικήσουν αυτό. Δεν είπα αυτό, κόσο. απλά η Σερβία ήταν εξ αρχής στα φαβορί λόγω της περσινής εμφάνισής της στο εικόνιο. Εχθές 60, σήμερα 56. Δύσκολο. Δύσκολο, πολύ δύσκολο, βέβαια. Άρα μπορεί κάτι να τρέχει με τη σερβική ομάδα. Όχι, εντάξει. Ένα τουρνουά δεν πήγανε καλά. Το Λιόπουλο σε 9 πόντι, 4 rebound, 8 assist. Άλλη μια μεστή εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου. Και ποιος δεν έπαιξε καλά σήμερα. Ρασίλ. Ρασίλ στημένος για 3. Αστοχή ψηλά ο Τολιόπουλος. 5 τα rebound. Σταμάτης. Ντόρση. Φωνάζει μια ώρα ο Παπαγιάννης. Δεν το βλέπει ο Σταμάτης. Αργεί ο Σταμάτης. Παπαγιάννης. Τολιόπουλος. Παπαγιάννης εναντίον όλων και ένας και δύο και τρεις. Κανένα πρόβλημα, Βαγγέλη. Πώς το είπες, νόμιζα ότι θα συνέχιζες εναντίον όλων και τους βάζει όλους στα καλάθια. Ήμουνα σεμνός και λιτός. Αστοχούν η τιμήση. Ντόρση. Έχει μεγάλη σπιρτάδα αυτό το παιδί. Έχει πολλή ενέργεια και είναι πολύ κριτικό στο πρώτο βήμα και στις πρώτες κινήσεις ο Ντόρση. Είναι αλήθεια. Πήγαμε στους 54 πόντους, ε. Μεγάλη διαφορά. Παπαγιάννης κάθε στον πάγκο έχοντας 10 πόντους, 9 rebound. Όλο γύρω φέρνει τον double-double. Παπαγιάννης η πρώτη μέρα έχει 18 πόντους, 16 rebound. 25 ο Ντόρση, 11 ο Σκουλίδας, 8 ο Τσαλμπούρης, 9 ο Αμπιλής, 9 ο Τολιόπουλος, ο Σαλαφράς Αζής, 9 ο Τολιόπουλος, 7 ο Μουράτος, 5 ο Ντόρση. Μουράτος, με 7 assist παρακαλώ. Ο παίκτης του Ολυμπιακού, χαμηλά. Σταμάτης. Κότας. Όπω, ο Ντόρση που σηκώθηκε όπως έχασε τον έλεγχο της μπάλας. Βρήκε χώρο. Ναι. Όταν βρει χώρο και είναι, πήγε επιθετικό ρυθμό. Ναι. Ναι. Αλλά Σταμάτης σήμερα πασάρει πιο καλά την μπάλα. Είναι... Από κάθε άλλη φορά. Ναι, ναι. Σταμάτης, συμμετέχει στην καλή εμφάνιση. Συμμετέχει στο ομαδικό παιχνίδι. Να κοιτά από το Σταμάτη. Αν είδα καλά, Σταμάτης ο Γκράταν ή ο Μπιλής. Ο Σταμάτης ήταν στην τάπα. Πάνω που λέγαμε ότι συμμετέχει πλουραλιστικότερα ο Σταμάτης στο παιχνίδι. Γιατί είναι ένας εξαιρετικός σκόρερ, αλλά μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα. Κοιτάξτε εδώ ο Σταμάτης που σηκώνεται και τον κόβει ψηλά. Μπράβο στον Δημήτρη Σταμάτη, τον αρχηγό της ομάδας. Γιος του Αντώνη Σταμάτη. Μόνο με ομαδική δουλειά μπορούμε πραγματικά να κερδίσουμε κάτι περισσότερο σε αυτό το τουρνουά. Κότας. Και πολλές φορές με παιδιά τα οποία έρχονται από τον πάγκο που μπορούν να δώσουν. Σήμερα Παναγιώτη, έτσι ακριβώς. Όλη η ομάδα έδειξε ότι είναι μάχημη. Και 12 παίκτες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Για τα τρία τελευταία παιχνίδια του τουρνουά, φίλες και φίλοι. Σας θυμίζω, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα τρία τελευταία παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Μακάρι να φτάσουμε στο τελικό. Γιατί όχι. Αμπτελαουί. Έξω και σε φοβόταν ο Βαγγέλης. Απλά και αν δεν φτάσουμε, μπορούμε να δουλέψουμε με αυτά τα παιδιά να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Ναι, Βαγγέλη. Για να φτάσουμε στο τελικό, μπορώ να σου πω το μυστικό που δεν θα είναι μυστικό, αφού το πω. Θα ξοδέψεις το μυστικό σου. Θα το ξοδέψω. Θα ξοδέψεις. Μπας και το μπήσουμε. Για να φτάσουμε στο τελικό πρέπει να νικήσουμε την Αμερική το Σάββατο εφόσον επικρατήσουμε τον Ισπανό την Παρασκευή. Άρα δεν πρέπει να φύγει ο coach που τους νίκησε το 2006. Το βούρι πρέπει να μείνει εδώ. Γιατί θέλει να γυρίσει το σεμινάριο αύριο. Είναι αλήθεια. Αλλά τα παιδιά συνεχίζουν να παίζουν καλά, οπότε θα τα παρακολουθήσουμε. Θα μας παρακολουθήσει απευθείας από την ΕΡΤΙΟ, έτσι. Έτσι ακριβώς. Τουλάχιστον θα δει το μάτς, ε. Έτσι. Το σχεδίο θα δει το μάτς. Φυσικά, δεν το συζητάμε αυτό. Όταν παίζει η εθνική ομάδα, όλοι πρέπει να είμαστε στην τηλεόραση. Αν δεν είμαστε στο γήπεδο. Και ας μην παρεξηγηθώ, όχι μόνο ο φιλάθλη, αλλά και οπαδοί αυτής της ομάδας. Έτσι πρέπει. Είναι ίσως η μόνη ομάδα που αξίζει να είμαστε όλοι οπαδοί της, έτσι. Φυσικά, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι... Με την καλή έννοια. Αυτό είναι το Γουκάνεφ. Τα παιδιά πρέπει να νιώθουν τη συμπαράστασή μας. Και απορώ μερικές φορές σε συζητήσεις πως κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει πως μπορεί κάποιος να είναι πραγματικά οπαδός της εθνικής ομάδας. Εδώ η κίνηση από τους Τινίσιους, πάρα πολύ ωραία. Μα αυτά είναι τα παιδιά μας.
Δεν θα πρέπει να τα υποστηρίζουμε. Τα παιδιά όλων μας. Και ξέρεις, αυτά τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι σε άλλες εθνικές ομάδες δημιουργούν και το σωστό φιλάθλο κοινό, έτσι. Φυσικά, γιατί εδώ ο κόσμος έρχεται για να ευχαριστηθεί. Και όχι για να επιβληθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Και να εκτονωθεί. Με οποιοδήποτε τρόπο στον αντίπαλό του. Τον σέβεται και τον εκτιμάει τον αντίπαλο και θέλει να τον κερδίσει. Το σκεφτόμουν χθες που ήταν μια ομάδα Σέρβων στο γήπεδο και ήταν δίπλα στους δικούς μας φίλους ομάδας στο πέταλο. Και τι ωραία που ήταν. Φαντάζομαι τώρα να είναι δύο σε ένα μεγάλο ντέρμπι μπασκετικό και να είναι δίπλα-δίπλα χωρίς αστυνομία. Μα έτσι πρέπει. Δηλαδή, έτσι πρέπει να είναι το double team και η παγίδα. Ο μεγαλύτερος λόγος για να σέβεσαι τον αντίπαλό σου είναι γιατί είναι ο καλύτερος προπονητής. Αυτό που σου βάζει τα δύσκολα για να γίνεις καλύτερος. Αλλά κάποιοι δεν θέλουν να είναι καλύτεροι. Λοιπόν, σταμάτησε. 148. Απίστευτο σκορ. Απέναντι σε μια καταφανώς υποδέστερη ομάδα. Ντόρση. Έξω. Split out στον Μουράτο. Μουράτο. Reverse κίνηση. Ντόρση. Πατώντας δυνατά στο Χ και πάλι Ντόρση. Πολύ σωστά δεν κάνει δεύτερο σουτ. Έξω η μπάλα στο σταμάτη. 10 δευτερόλεπτα και τρίξει επίθεση. 148. Να ο αρχηγός. Αρχηγός. Καταπληκτικά στον Ντόρση. Ο οποίος μπλοκάρεται από τους κινήσεις και τον Αουίτσι, τον ψηλότερο του παίκτη. Κανούνι. Μουράτος, τάπα απίστευτη ψηλά από τον Μουράτο. Καταπληκτική ενέργεια. Αουίτσι. Οι Έλληνες παίκτες ως τα τελευταία λεπτά μάχονται. Κανούνι θα γυρίσει μπάλα για τους κινήσεις. Που θέλουν ένα καλάθι ακόμα. Αλλά όχι, το παρατάνε και καλά κάνουμε. Αυτό είναι fair play και από τους και από εμάς. Φίλες και φίλοι, τέλος αγώνα. Ελλάδα την Ισία 148. Μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση, θεματικά το σημαντικότερο. Η Ελλάδα στις 8 καλύτερες ομάδες του κόσμου, φίλες και φίλοι. Η Ελλάδα στις 8 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο Χαραλαμπόπουλος έπαιξε. Είμαστε ευχαριστημένοι. Εδώ ο Ηλίας ο Παθεοδόρου με την ελληνική ομάδα να έχετε τον Λιόπουλος 9 και 9 assist. Το Λούτσι 8. Τον Κότα στους 5. Τον Ντόση στους 5 με 6 rebound, 5 assist. Στις 6 ο Μίτογλου και 3 rebound. 5 rebound ο Μουράτος, 7 assist. 11 από τους ο Σκουλίδας. 8 από τους ο Σαλμπούρης. 9 από τους ο Μπιλής με 3 assist. 5 ο Σταμάτης με εξαιρετικό πλουραλιστικό γεωματικό παιχνίδι. 10 από τον Παπαγιάννης, 9 rebound. 4 ο Χαραλαμπόπουλος στην πρώτη ουσιαστική συμμετοχή. 2 rebound, 2 assist. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Τα πράγματα πήγαν καλά. Είμαστε εδώ με τον Παναγιώτη για να συνεχίσουμε. Τον Παναγιώτη Ανάγκα, συνεχίσουμε την κριτική. Σε λίγο θα έχουμε και τις συνεντεύξεις με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Τον Παναγιώτη, τι είδαμε σήμερα? Νομίζω ότι είδαμε μια ομάδα η οποία είχε λύσεις και στην οργανωμένη άμυνα των αντιπάλων. Είχε επιθετικό rebound, είχε συνεργασίες. Είχε άμυνα με διάθεση και ενέργεια. Και νομίζω ότι ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Φυσικά, βέβαια, για να μην υπερβάλλουμε κιόλας και νομίζω ο κόσμος μπορεί να το δει αυτό. Το κρατήσαμε αυτό. Ναι, η ομάδα, η αντίπαλη ήταν αδύνατη πολύ. Έτσι. Αλλά δεν πάβει το να δίνεις 34 assist. 34 assist νομίζω ότι είναι σημαντικό. Γιατί δείχνει τη διάθεση των παιδιών να βοηθήσουν ένα στον άλλο να φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Και φυσικά το ότι είχαμε αρκετά κλεψίματα, 18 και 6 μπλοκ. Νομίζω ότι αυτό δείχνει μια μεγάλη διάθεση στην αμυντική προσπάθεια, στην ατομική άμυνα, αλλά και γενικώς στην άμυνα στην μπάλα.